Παραολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο, ένα χάλκινο και ένα χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Πώς αισθάθηκες εκείνη την ώρα όταν διαπίστωσες ότι είχες το χρυσό? Η αλήθεια είναι πως όταν είχα τερματίσει δεν ήξερα ότι είναι χρυσό και περίμενα από τον τάπερ, αυτόν προπονητή, το βοηθό που με χτύπησε για να τερματίσω, περίμενα να μου πει σε ποια θέση τερμάτισα. Και άργησε να μιλήσει, οπότε λέω δεύτερη ήρθα, για να μην μου το λέει κατευθείαν. Και μετά από λίγο, προφανώς και αυτός έτσι λίγο δεν το περίμενε, δεν ξέρω, μου λέει πρώτη. Και εντάξει, μετά ξέσπασα όπως φαίνεται και στο βίντεο του αγώνα. Και μετά από λίγο λέω πόσο χρόνος και μου λέει το χρόνο. Και ήξερα ότι είναι και παγκόσμιο ρεκόρ. Εντάξει, νομίζω ότι η αντίδραση μου μετά τον τερματισμό τα λέει όλα. Ένιωθα ότι τεράστια χαρά και ικανοποίηση, γιατί αυτοί οι αγώνες ήταν ιδιαίτεροι για πολλούς λόγους. Ήταν ιδιαίτεροι και λόγω της αναβολής τους και λόγω του ότι έγιναν μέσω της πανδημίας. Και για να είμαι ειλικρινής, μετά την αναβολή των Παραολυμπιακών Αγώνων δεν το πήρα πάρα πολύ καλά. Είχα λίγο πιεστεί ψυχολογικά, γιατί ένιωθα ότι ένα χρόνο ακόμα πρέπει να προπονηθώ πολύ σκληρά, χωρίς αγώνες. Και ένας αθλητής όταν δεν έχει αγώνες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε αυτοί οι αγώνες ήταν διαφορετικοί, το βίωσα και διαφορετικό γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Και ο παλμός των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων είναι ο κόσμος. Και έπρεπε και αυτό να το διαχειριστώ και από εκεί και πέρα έπρεπε να διαχειριστώ τα 35 μου χρόνια, που αυτή ήταν η πέμπτη μου Παραολυμπιακή Αγώνες. Παρ' όλα αυτά όμως, η εμπειρία μου έπαιξε πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ρόλο και η τελευταία πενταετία ήταν έτσι πολύ πιεστική, με πολλές ανατροπές, η αλλαγή της κατηγορίας, η σκέψη μου να σταματήσω μετά τους Παραολυμπιακούς του Ρίο. Οπότε όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους, ώστε να ξεσπάσω στον τερματισμό και να νιώθω απολύτως ικανοποιημένη και συγκινημένη για αυτή την επιτυχία. Θα σε δούμε στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού? Ο στόχος ο αρχικός είναι ναι, να είμαι στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού. Βέβαια ξέρω και είμαι συνειδητοποιημένη ότι 3 χρόνια που για τον κόσμο είναι λίγα, για εμάς τους αθλητές, τους πρωταθλητές, ιδιαίτερα για μένα σε αυτή την ηλικία, είναι πολλά τα 3 χρόνια, γιατί αυτή την τριετία μπορούν να μεσολαβήσουν πολλά. Πόσο μάλλον που πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν σε μια μέρα, μπορεί ένας τραυματισμός ή ένα γεγονός να αλλάξει τα πάντα. Οπότε ο αρχικός στόχος είναι να είμαι στο Παρίσι και εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα και η επόμενη τριετία θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά θα το προσπαθήσω για να είμαι εκεί. Άνοιξες το δρόμο στη Κύπρος να διαπρέψεις το παραολυμπιακό κίνημα. Θεωρείς ότι οι διακρίσεις έχουν εξαλείψει στην εποχή που ζούμε? Καταρχήν ναι, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί όταν ξεκινούσα εγώ ήταν μια εποχή που όχι απλά δεν υπήρχε παραολυμπιακό κίνημα, δεν υπήρχαν άνθρωποι με αναπηρία, δεν βλέπαμε πουθενά να κυκλοφορούν πουθενά στο δρόμο και δεν υπήρχε καμία ενασχόληση με τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα η επιτυχία μου το 2004 πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς ήταν και το πρώτο χρυσό μετάλλιο που έχει πάρει ποτέ η Κύπρος. Οπότε εκείνη τη στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω και να παρουσιαστώ σε πολλά event, σε πολλές ομιλίες, συνεντεύξεις. Οπότε εκείνη τη στιγμή εγώ εκμεταλλεύτηκα σε εισαγωγικά αυτή την ευκαιρία και προσπάθησα λίγο να περάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ για το παραολυμπιακό κίνημα και γενικότερα για το τι είναι παραολυμπιακοί αγώνες και για το τι είναι ένας αθλητής με αναπηρία. 17 χρόνια μετά έχουν γίνει αρκετά βήματα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να ασχολούνται λίγο πολύ με τον αθλητισμό, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι έχει εξαλειφθεί ούτε οι διακρίσεις, ούτε η αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων και αθλητών. Και αυτό λίγο με στενοχωρεί. Απ' τη μία είμαι χαρούμενη γιατί άνοιξα το δρόμο
γίναν βήματα, αλλά δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε το 2021 και επειδή έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω δει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από το παραολυμπιακό κίνημα και γενικότερα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μια μεγαλύτερη προσπάθεια να εξοικειωθεί γενικότερα ο κόσμος και η κοινωνία με την αναπηρία και την διαφορετικότητα, γιατί στην τελική ανάλυση αυτό είναι κέρδος για μια κοινωνία και δείχνει παιδεία και τι κουλτούρα έχει ένας λαός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που είναι διαφορετικός ή έχει κάποια αναπηρία μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί ο καθένας από αυτούς μπορεί να διαθέτει ταλέντα που σε εισαγωγικά ερτιμελής να μην τα έχουν. Ένα καταληκτικό σου σχόλιο. Καταλήγοντας, θέλω να τελειώσω με μια ευχή, θα το έλεγα. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να δω το παραολυμπιακό κίνημα καταρχήν να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Να βλέπω παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να παλεύουν και να αγωνίζονται. Και η κοινωνία της Κύπρου να γίνει πιο συμπεριληπτική. Δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι, να είναι όλοι ίσοι. Είμαστε, ένα που άκουσα τελευταία είναι ότι είμαστε διαφορετικοί αλλά ίδιοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε, μπορεί ο καθένας διαφορετικός με τον δίπλα και αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά έχουμε όλοι τα ίσα δικαιώματα και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι πολύ σημαντικό, επίσης, οι άνθρωποι που ίσως δεν το κάνουν κριτική και δεν το δέχονται πολύ καλά και τους ανθρώπους με αναπηρία, να σκεφτούν ότι το επόμενο λεπτό μπορεί να βρεθούν στη θέση ενός ανθρώπου με αναπηρία, είτε οι ίδιοι είτε το παιδί τους.